Στο συγκεκριμένο εργαστήριο θα αλλάξουμε πλακέτα και θα χρησιμοποιήσουμε την πλακέτα των λογικών πυλών. Όπως φαίνεται, υπάρχουν διάφορα είδη λογικών πυλών, όπως είναι η AND, η OR, αρκετές NOT, καθώς επίσης δύο NAND και δύο NOR σε αυτήν την πλακέτα. Θα υλοποιήσουμε καταρχάς κάποια κυκλώματα και θα επιβεβαιώσουμε δηλαδή τον πίνακα αλήθειας της κάθε πύλης. Όπως έχουμε πει και στο μάθημα, η πύλη AND με τον ακόλουθο πίνακα αλήθειας έχει ένα στην έξοδο όταν και τα δύο και οι δύο είσοδοι είναι ένα. Αντίστοιχα, ο πίνακας αλήθειας πύλης OR μας λέει ότι έχω ένα στην έξοδο αρκεί τουλάχιστον μία είσοδος να είναι ένα, ενώ όταν είναι και τα δύο 0 έχω 0. Και η πύλη NOT έχει τα αντίστροφα, δηλαδή όταν έχει είσοδο 1 έχει 0 στην έξοδο και όταν έχει είσοδο 0 έχει 1. Αντίστοιχα, οι πύλες NAND και NOR είναι εκείνες που έχουν στην έξοδό τους αντεστραμμένες στις τιμές των NAND και OR αντίστοιχα. Πάμε να ξεκινήσουμε με την πρώτη μας άσκηση. Καταρχάς, η συγκεκριμένη πλακέτα για να λειτουργήσει θα πρέπει να έχει μια τάση τροφοδοσίας. Να το φανταστούμε σαν ένα κουμπί on-off δηλαδή, που θα μας δίνει τη δυνατότητα να ανάβουμε ή να σβήνουμε αντίστοιχα την πλακέτα για να μπορέσουν να τεθούν σε λειτουργία οι διάφορες πύλες που υπάρχουν σε αυτήν. Πιο συγκεκριμένα, για να ανάψουμε την πλακέτα θα πρέπει να την τροφοδοτήσουμε με μια σταθερή τάση 6 volt. Δηλαδή, στο συν και στο πλήν αντίστοιχα στα σημεία αυτά της πλακέτας θα πρέπει να βάλουμε μια σταθερή τάση 6 volt. Για να το κάνουμε αυτό, θα ανοίξουμε τον DC τροφοδοτικό και θα μετρήσουμε 6 volt τάση στο πολύμετρο. Όπως ξέρουμε, το συν πάει στο βολτόμ του πολυμέτρου και το πλήν αντίστοιχα πάει στο κόμ. Προσοχή, γυρίζουμε την κλίμακα στα DC volt για να μετρήσουμε τάση και είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε το πολύμετρο. Δεν μπορεί να μετρήσει διότι είναι παραπάνω από 2 volt η τάση, άρα πάω στην επόμενη κλίμακα των 20 volt και γυρνάω την ένδειξη του τροφοδοτικού μέχρι να φτάσω στα 6 volt. Ωραία, στα 5,97 πιστεύω έχουμε μια πολύ καλή ακρίβεια των 6 volt. Όπως έχουμε πει, το δεύτερο δεκαδικό δεν παίζει τόσο μεγάλη σημασία. Τι και αν είναι 5,98, τι και αν είναι 6. Άρα, αφήνουμε περίπου στα 6 volt την τροφοδοσία μας, την DC, αποσυνδέουμε το πολύμετρο και είμαστε έτοιμοι να συνδέσουμε την σταθερή τροφοδοσία των 6 volt στο κύκλωμα προκειμένου να υλοποιήσουμε τα πρώτα πειράματα. Επειδή είναι τα καλώδια λίγο μικρά, μπορούμε να συνδέσουμε έτσι. Ή αντίστοιχα, αν είχαμε μεγαλύτερα καλώδια, από το συν κατευθείαν θα πήγαινε στο συν του τροφοδοτικού. Αντίστοιχα και εδώ, επειδή δεν μας φτάνει το καλώδιο, θα μπορούμε να συνδέσουμε έτσι. Απευθείας δηλαδή από το πλήν του τροφοδοτικού να φτάσουμε στο πλήν της πλακέτας. Άρα, προκειμένου να λειτουργήσει η συγκεκριμένη πλακέτα, ρυθμίζω εγώ πάντα μία τάση τροφοδοσίας 6 volt, βάζω το συν και το πλήν αντίστοιχα εδώ και δεν τα πειράζω ποτέ. Από εκεί και πέρα, ό,τι και να κάνω πάνω στην πλακέτα, ό,τι συνδεσμολογία και να υλοποιήσω, δεν θα πρέπει να συνδέσω ποτέ τα 6 volt τροφοδοσίας που χρειάζεται η πλακέτα μου. Στο δεύτερο βήμα, μας λέει να μετρήσουμε στο πολύμετρο τη διαφορά δυναμικού ανάμεσα στο λογικό 0 και το λογικό 1. Όπως θα δείτε, η πλακέτα έχει 4 λογικά 0, οι μαύρες εδώ ενδείξεις, και αντίστοιχα λογικά 1, οι κόκκινες ενδείξεις. Είναι υψηλή και χαμηλή τάση αντίστοιχα. Άρα, για να μετρήσω εγώ τη διαφορά δυναμικού ανάμεσα στο λογικό 0 και στο λογικό 1, θα πρέπει να χρησιμοποιήσω πάλι το πολύμετρο. Και μετρώ διαφορά δυναμικού ανάμεσα σε δύο σημεία. Το λογικό 1 που είναι η θετική μου τάση, η θετική δηλαδή υψηλότερη τάση, θα το βάλω στο βολτόμ και τι μετράω τη θετική τάση, τη μετράω ως προς μια χαμηλή τάση, διαφορά δυναμικού. Άρα το λογικό 0 θα τοποθετηθεί στο κόμ. Ανοίγω και βλέπω ότι η διαφορά δυναμικού ανάμεσα στο λογικό 1 και το λογικό 0 είναι γύρω στα 4,43 volt. Αυτό
αντιστοιχεί και σε μια υψηλή τάση για τη συγκεκριμένη πλακέτα. Στο λογικό 1. Αντίστοιχα, η τιμή της τάσης που αντιστοιχεί στο λογικό 1 είναι πάλι 4,43 βολτ. Γιατί το λογικό 0 αντιστοιχεί σε μηδενικά βολτ, μηδενική τάση, ή αντίστοιχα στη γη μου. Άρα, είτε θα το βάλω είτε εδώ, θα δούμε ότι όντως το λογικό 1 είναι αυτό που έχει την υψηλή τάση. Ενώ αντίστοιχα, το λογικό 0 είναι αυτό που θα έχει τη μηδενική. Κλείνουμε το πολύμετρο, μετρήσαμε τη διαφορά δυναμικού ανάμεσα στο λογικό 1 και στο λογικό 0 και προχωράμε στο τρίτο βήμα. Το τρίτο βήμα μας λέει να επαληθεύσουμε τον πίνακα αλήθειας για κάθε μία από τις πύλες AND, OR, NOT, NAND και NOR. Άρα δηλαδή, όταν έχουμε κάποιο συνδυασμό τιμών λογικό 0 και λογικό 1, θα πρέπει αντίστοιχα να βάλουμε αυτούς τους συνδυασμούς από εδώ, από τα 0 αλλά και από τα 1, σαν εισόδους στις αντίστοιχες πύλες. Πάμε να υλοποιήσουμε την πύλη AND. Έχουμε μία πύλη AND. Δεν θα χρειαστούμε το πολύμετρο. Στην είσοδο. Ας πάμε στην πρώτη τιμή, τη 0,0. 0 στη μία είσοδο και 0 αντίστοιχα στην άλλη. Θα μετρήσουμε τώρα την έξοδο της πύλης AND στο πολύμετρο. Δηλαδή, για λογικά 0 στις δύο εισόδους, ποια είναι η τάση που λαμβάνω στην έξοδο. Άρα, μετράω την τάση της εξόδου, βολτών, ως προς κάποια γη. Το κομ δηλαδή θα μπει στη γη. Η γη μπορεί να είναι ή το πλήν της πλακέτας ή κάποιο λογικό 0, εφόσον έχουν την ίδια μηδενική τάση. Ας το βάλω εδώ. Ανοίγω. Πάμε στα 2 βολτ. Και βλέπουμε ότι όντως όταν έχω 0,0 στην είσοδο, η έξοδος είναι 0. Είναι δηλαδή μηδενικά τα βολτ που λαμβάνω. Άρα όντως το λογικό 0 αντιστοιχεί σε μηδενική τάση. Αντίστοιχα, θα πρέπει να πάρω την επιλογή 0,1. Δηλαδή, η μία είσοδος μου να είναι 0 και η άλλη να είναι 1. Άρα την άλλη από εδώ την πάμε στο 1. Ας μην βλέπουμε τα καλώδια. Να μας ενοχλούν. Άρα από εδώ, εδώ. Η ένδειξη πόσο είναι παραμένει όντως 0. Αν πάω στο 1,0, δηλαδή η είσοδος αυτή στο 0 και η άλλη τώρα στο 1, θα έχουμε πάλι ένδειξη 0. Εάν πάω και τις δύο εισόδους στο 1,1, είδαμε ότι όντως η ένδειξη άλλαξε. Μας δείχνει περίπου 3,80 βολτ που όντως αντιστοιχούν σε μια υψηλή τάση. Άρα σε λογικό 1. Οπότε επιβεβαιώθηκε ο πίνακας αλήθειας για την πύλη AND. Και πάμε στην πύλη OR. Η έξοδος στο βολτό, αντίστοιχα στη γη μου, και πάμε να πάρουμε τις διάφορες εισόδους. Η περίπτωση 0,0. Βλέπουμε όντως στο πολύμετρο ότι έχουμε μηδενική τάση. Στην περίπτωση 0,1 όντως έχουμε κάποια υψηλή τάση. Στην περίπτωση 1,0 λαμβάνουμε πάλι υψηλή τάση, άρα λογικό 1. Και στην περίπτωση 1,1 έχουμε πάλι λογικό 1. Πράγμα που αντιστοιχεί στον πίνακα αλήθειας της πύλης OR. Στη συνέχεια μπορούμε να υλοποιήσουμε τις υπόλοιπες πύλες, να επαληθεύσουμε μάλλον τον πίνακα αλήθειας τους. Στην πύλη NAND, η οποία είναι στην ουσία η πύλη AND με μία NOT στην έξοδο, αλλά αντιστροφέα. Άρα θα περιμένουμε τα αντίστροφα αποτελέσματα από ό,τι θα είχαμε στην AND. Όπου δηλαδή 0 θα είχα 1 και όπου 1, 0. Πάμε κατά τον ίδιο τρόπο να δούμε τις διάφορες περιπτώσεις του πίνακα αλήθειας. 0,0 μου βγάζει 1. 0,1 μου βγάζει 1. 1,0 μου βγάζει 1. Και 1,1 θα περιμένω να μου βγάλει όντως 0. Πάμε τώρα και στην πύλη NOR, που είναι στην ουσία η πύλη OR με έναν αντιστροφέα στο τέλος, μια πύλη NOT. Επαληθεύουμε το μήνα αλήθειας. 0,0 μου βγάζει 1. 0,1
μου βγάζει 0, 1, 0, 0 και 1, 1, όντως θα μου βγάλει μηδενική τιμή. Αφού αποαληθεύσαμε τους διάφορους πίνακες για τις πύλες που απαιτούσαν δύο εισόδους, πάμε να δούμε τι γίνεται στην περίπτωση της πύλης NOT, που είναι στην ουσία ο αντιστροφέας και έχει μόνο μία είσοδο. Κατά τον ίδιο τρόπο η έξοδος στην έξοδο της NOT και έχουμε μία είσοδο, όπου θα πάρουμε δύο τιμές, 0 και 1. Στην περίπτωση του 0 όντως το κάνει 1, 3,83 βολτ, υψηλό δυναμικό, και στην περίπτωση του 1 όντως το αντιστρέφει και γίνεται 0. Άρα υλοποιήσαμε και το βήμα 3. Αφού έχουμε αποσυνδέσει όλα τα καλώδια από το προηγούμενο κύκλωμα και κρατάμε βέβαια σταθερά την τροφοδοσία μας 6 βολτ στο σύν και στο πλήν της πλακέτας, μπορούμε να προχωρήσουμε στο τέταρτο βήμα. Το τέταρτο βήμα μας λέει ότι θα πρέπει να δούμε πώς ανταποκρίνεται η πύλη NOT και να σχεδιάσουμε αντίστοιχα τη χαρακτηριστική της. Δηλαδή, για διάφορες τιμές εισόδου θα πρέπει να λαμβάνουμε ποιες είναι οι τιμές εξόδου. Στην είσοδο αυτή τη στιγμή δεν θα βάλουμε λογικά 0 και λογικά 1, αλλά θα βάζουμε κανονική τιμή τάσης. Άρα, εφόσον έχουμε κρατήσει το πρώτο DC τροφοδοτικό σταθερά τροφοδοσία 6 βολτ στην πλακέτα, θα χρησιμοποιήσουμε το δεύτερο DC και θα βάζουμε τιμές τάσεως κανονικές στην είσοδο της NOT. Οι τιμές της τάσεως θα είναι σύμφωνα με τον πίνακα από 1,2, 1,2 έως 5 βολτ. Και θα δούμε αντίστοιχα τι τιμές θα λαμβάνουμε στην έξοδο. Θα τις μετράμε με το πολύμετρο. Άρα η έξοδος θα μετριέται στο πολύμετρο. Και η είσοδος θα μετριέται στον παλμογράφο. Πάμε να βάλουμε πρώτα από το δεύτερο διστροφοδοτικό, να ανοίξουμε τον παλμογράφο και να βάλουμε μία τάση 1,2 βολτ. Συνδέουμε το συν του διστροφοδοτικού στο γάντζο του καναλιού 1 και το πλην το συνδέουμε στο κροκοδουλάκι. Κανάλι 1. Επομένως θα βάλουμε την ένδειξη του διστροφοδοτικού έως όσο το δούμε στον παλμογράφο τα 1,2 περίπου βολτ. Σε αυτή την περίπτωση ελέγχουμε στο πολύμετρο ποια είναι η τάση εξόδου. Εφόσον πλέον βλέπουμε τον παλμογράφο ανοιχτό και τον έχουμε συνδέσει για να λαμβάνει τις τιμές του δεύτερου DC τροφοδοτικού, θα πρέπει τον DC τροφοδοτικό να μπει και σαν είσοδος στην πύλη NOT. Άρα το συν θα μπει σαν είσοδος στο συν, αν μας έφτανε το καλώδιο. Θα πάρουμε ένα μεγαλύτερο. Το συν του δεύτερου διστροφοδοτικού μπαίνει σαν είσοδο στην πύλη NOT και προφανώς το πλήν από το τροφοδοτικό θα πρέπει αντίστοιχα να πάει σε μία γη. Η γη θα τη βρει αντίστοιχα στο κύκλωμά μας, στο πλήν. Έχουμε πάλι σύνδεση δύο καλωδίων προκειμένου να επιτύχω αυτή την απόσταση, διότι δεν έχουμε αυτή τη στιγμή μεγαλύτερο καλώδιο. Άρα έχουμε βάλει σαν είσοδο πλέον το δεύτερο διστροφοδοτικό μου, το συν εδώ στην είσοδο της πύλης NOT και το πλην σε κάποια γη. Είμαστε έτοιμοι να μεταβάλουμε τις τιμές από εδώ, τις τάσεις εισόδου και με βάση τις τιμές που θέλουμε μετρούμε στο παλμογράφο να βλέπουμε στην ένδειξη του πολυμέτρου την έξοδο της πύλης NOT. Ανοίγουμε το πολύμετρο, μεταβάλουμε την τιμή εισόδου φτάσουμε στα 1,2 στον παλμογράφο και βλέπουμε ότι για 1,2 είσοδο στην πύλη NOT Volt έχουμε έξοδο 3,12. Αυξάνουμε να φτάσουμε στα 1,5.
Όντως, πάμε στον παλμογράφο να επιτύχουμε 1,5. Σημειώνω ότι έχω κλίμακα στο κάθε το άξονα 1 βολ, δηλαδή κάθε κουτάκι πιάνει 1 βολ. Άρα στα 1,5 έχουμε έξοδο 2,57 βολτ. Πάμε αντίστοιχα στο 2. Και εφόσον έχουμε επιτύχει στον παλμογράφο μας τάση περίπου 2 βολτ, εαμβάνουμε 0,0, σχεδόν μηδενική δηλαδή τάση στο πολύμετρο, στην έξοδό μου. Από τα 2 πάω στα 2,5. Και στα 2,5 έχουμε μηδενική πάλι τάση. Από τα 2,5 πάω στα 3 βολτ. Και στα 3 βολτ πάλι μηδενική τάση. Και θα δούμε καθώς αυξάνουμε, όσο το φτάσουμε αντίστοιχα στην ένδειξη των 5 βολτ. Μεταβάλλουμε λίγο το κανάλι μας. Το πόσο πιάνει μάλλον το κάθε άξονα για να μην ξεφύγω από την οθόνη. Καθώς μεταβάλλουμε και φτάνοντας στα 5 βολτ, όντως πάλι παραμένει η έξοδος 0. Τι παρατηρήσαμε το συγκεκριμένο πείραμα? Ότι αρχικά για τιμές εισόδου από 1,2 έως σχεδόν 2 βολτ, η τάση εξόδου ήταν υψηλή. Από 2 βολτ και άνω, η τάση εξόδου ήταν χαμηλή, μηδενική. Άρα όντως η πύλη NOT αντιστρέφεται στις τιμές. Τις πρώτες τιμές η συγκεκριμένη NOT από 1,2 έως σχεδόν 2 τις αντιλαμβάνεται σαν χαμηλές τιμές, άρα μας δίνει υψηλή στην έξοδο, ενώ τις υπόλοιπες τιμές από 2 και πάνω, έως ότου φτάσουμε σε μια πάλι υψηλή τάση, τις αντιλαμβάνεται σαν υψηλές. Άρα λογικό είναι στην έξοδο να δίνει χαμηλές. Αντίστοιχα, με βάση μετρήσεις, θα σχεδιαστεί και χαρακτηριστική της πύλης NOT, όπου για κάποιες αρχικά χαμηλές τάσεις, από 1,2 έως κάτι λιγότερο από 2, τα αντιλαμβάνεται σαν χαμηλές και δίνει υψηλές τιμές, λογικά 1, ενώ για 2 και πάνω τις αντιλαμβάνεται σαν λογικά 1, δηλαδή υψηλές, και θα δώσει χαμηλές, δηλαδή λογικά 0. Στη συνέχεια, θα προσπαθήσουμε να φτιάξουμε με τη γεννήτρια έναν τετραγωνικό παλμό στο κανάλι 1 του παλμογράφου, προκειμένου να δούμε τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση. Αν βάλουμε δηλαδή κάποιον τετραγωνικό παλμό και όχι πλέον έναν σταθερό DC παλμό στην είσοδο της πύλης NOT. Άρα αποσυνδέουμε τα πάντα και κρατάμε μόνο το πρώτο DC τροφοδοτικό, όπου έχει την τροφοδοσία των 6 βολτ στο κύκλο. Κλείνουμε το πολύμετρο, διώχνουμε τα περιττά καλώδια και κρατάμε μόνο τα 6 βολτ τροφοδοσία στο κύκλο. Πάμε πρώτα να υλοποιήσουμε τον τετραγωνικό παλμό ανοίγοντας τη γεννήτρια και συνδέοντας τη γεννήτρια βέβαια με το κανάλι 1 του παλμογράφου. Λοιπόν, ο γάντζος θα συνδεθεί με το συν και το κροκοδυλάκι ή αλλιώς δαγκάνο θα συνδεθεί με το πλην. Θα αριθμίσουμε την ένδειξη square, τετραγωνικός παλμός, και θα πάμε να ορίσουμε την συχνότητα. Η συχνότητα θέλει να είναι 10 kHz, άρα είμαστε εντάξει από θέμα συχνότητας. Το πλάτος, θέλουμε πλάτος 5 βολτ. Όπως είχαμε πει, η συγκεκριμένη γεννήτρια μας δίνει το πλάτος που βλέπουμε εδώ που βάζουμε στις ρυθμίσεις, στην περίπτωση που συνδέεται με μια αντίσταση 50 ohm.
Όταν όμως στο συγκεκριμένο κύκλωμα δεν έχουμε συνδεσμολογία με κάποια συγκεκριμένη αντίσταση των 50 ohm, θα πρέπει να βάλουμε διαφορετική τιμή. Άρα, ό,τι βλέπω εδώ θα είναι διαφορετικό στην ένδειξή μου δηλαδή. Άρα, όπως είχαμε δει, ό,τι βλέπω εδώ, το διπλάσιο στην ουσία θα μου βγάζει σαν επιθυμητό στον παλμογράφο. Άρα, 10 kHz όντως η περίοδος. Το πλάτος θα είναι, όπως είπαμε, θα βάλουμε αυτό που θέλουμε να πετύχουμε, το μισό μάλλον, για να πετύχουμε το διπλάσιο. Δηλαδή, εάν θέλουμε πλάτος 5 V, θα πρέπει εδώ να ορίσουμε ένα πλάτος των 2,5 V, προκειμένου στην έξοδο να μου βγάλει 5. Μου βγάζει στην ουσία, δηλαδή, να το πούμε, το διπλάσιο, για να καταλάβουμε, από αυτό που ρυθμίζουμε στη γεννήτρια. Άρα, αν θέλουμε ένα πλάτος 5 V, σημαίνει ότι έχουμε peak to peak, από κορυφή σε κορυφή, 10 V. Άρα, αν ρυθμίσω εδώ 5 V peak to peak, θα μου βγάλει ένα σήμα με peak to peak πλάτος 10 V, το διπλάσιο δηλαδή. Οπότε, πλάτος κανονικό, από το 0 έως το 5, 5 V. Πάμε να δούμε όντως τον παλμογράφο και λαμβάνουμε τετραγωνικό παλμό. Το κάθε μου κουτάκι πιάνει για 2 στον κάθε το άξονα, άρα είναι 1, 2, 2,5 κουτάκια, άρα όντως 5 V πλάτος και 10 peak to peak. Και έχω μια συχνότητα των 10 kHz. Για να έχω συχνότητα 10 kHz θα πρέπει να έχω περίοδο 1 δια 10, δηλαδή 0,1 μιλισεκόντα. Πάμε να δούμε τώρα αν όντως από το ένα μηδενικό σημείο ως το μεθεπόμενο μηδενικό έχω τόση περίοδο. Πόσο καταλαμβάνει το σήμα μου από εδώ ως εδώ? 2 κουτάκια. Πόσο έχω ρυθμίσει το κάθε κουτάκι? Το έχω ρυθμίσει να είναι στα 50 μικροσεκόντ. Άρα 50 μικροσεκόντ και 50 μικροσεκόντ μου κάνουν στην ουσία 100 μικροσεκόντ. Και αν το ανάγω σε μίλι, όντως αντιστοιχεί η περίοδος σε 0,1 μιλισεκόντ. Άρα είμαστε εντάξει. Εάν δεν ήμουν εντάξει, θα έπρεπε να μεταβάλω τη συχνότητα από τη γεννήτρια έως ότου δω όντως την επιθυμητή περίοδο που θέλω. Δηλαδή τα 0,1 μιλισεκόντ. Εφόσον φτιάξαμε το σήμα μας και είμαστε εντάξει, πάμε τώρα να το βάλουμε σαν είσοδο στην πύλη νότ. Κατά τον ίδιο τρόπο που υλοποιήσαμε και την προηγούμενη συνδεσμολογία, δηλαδή βάλαμε τον αντίστροφο οπτικό σαν είσοδο στην πύλη μου, θα πάμε τώρα να βάλουμε τη γεννήτρια εναλλασσόμενο σήματος. Άρα, το συν της γεννήτριας θα μπει στην είσοδο και το πλήν της γεννήτριας θα μπει με κάποια γέννη στο κύκλωμα. Άρα, το συν στην είσοδο, το πλήν σε κάποια γη. Στο πλήν εδώ. Και αντίστοιχα η έξοδος συνδέεται στο κανάλι 2 του παλμογράφου για να δούμε αντίστοιχα τον παλμό εξόδου. Το συν στο γάντζο, το πλήν στο κροκοδυλάκι. Πάμε στον παλμογράφο, βάζουμε το δεύτερο κανάλι, να εμφανίζεται. Το ground δεν ήταν σωστό στο δεύτερο κανάλι, αλλά θα πρέπει να το πειράξουμε από το ground εδώ. Επανερχόμαστε θέση, ας βάλουμε και την ίδια κλίμακα, 2 volt στο κάθε κανάλι και πάμε να δούμε τι παρατηρήσεις έχουμε. Βλέπουμε ότι όντως η κίτρινη και η μετομορφή, ο έξω τραγωνικός παλμός δηλαδή, είναι το κανάλι το 1, δηλαδή ο παλμός εισόδου στην νότα. Ενώ η μπλε και η μετομορφή, ο μέσα τραγωνικός παλμός, είναι η έξοδος της πύλης νότα, ο παλμός εξόδου. Βλέπουμε όντως ότι έχει πραγματοποιηθεί μία αντιστροφή. Δηλαδή, όντως τα χαμηλά δυναμικά εισόδου αντιστοιχούν σε υψηλά εξόδου και τα υψηλά εισόδου σε χαμηλά εξόδου. Όντως δηλαδή, όπως είδαμε και στην περίπτωση της πύλης NOT με αντισύντροφο οδοτικό, ότι οι χαμηλές τιμές τάσης που αντιλαμβάνεται τις βγάζει ως υψηλές και τις υψηλές ως χαμηλές, κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και σε αυτή την περίπτωση. Υψηλούς παλμούς τους βγάζει στην έξοδο χαμηλούς και χαμηλούς τους βγάζει υψηλούς. Άρα τελειώσαμε και με το συγκεκριμένο πείραμα και να κλείσουμε τα διάφορα κυκλώματα. Αυτό που θα μπορούσαμε να παρατηρήσουμε πριν τελειώσουμε το εργαστήριο είναι ότι στην πλακέτα μας κάτι πολύ ενδιαφέρον. Εκεί όπου έχω λογικό 1, στην ουσία μου το βγάζει φωτισμένο.
Δηλαδή, έχουμε στην έξοδο, στην είσοδο αντίστοιχα, κάποια λαμπάκια που φωτίζουν. Θα δούμε λοιπόν πόσο να έχουν τα λαμπάκια όταν έχουμε λογικό 1. Σε αυτή την περίπτωση, στην πύλη NOT, όπου δεν έχω συνδέσει με τίποτα την είσοδο, σημαίνει ότι έχω 0, άρα όντως βγάζω λογικό 1. Θα δούμε αν το συνδέσουμε με λογικό 1, όντως ότι η έξοδος σβήνει. Και αντίστοιχα με το λογικό 0, που είναι το ίδιο σαν να μην είχε, βγάζει λογικό 1. Πάμε τώρα να δούμε ενδεικτικά και την πύλη END. Αν συνδέσουμε με το 0 τη μία είσοδο και το 0 την άλλη, 0-0 δηλαδή, δεν έχουμε τίποτα στην έξοδο, μηδενικό δηλαδή. Αν έχω 0-1, βλέπουμε στο 0-1, δηλαδή 0 η πρώτη είσοδος, 1 η δεύτερη, 0 στην έξοδο. Και στο 1-1 βλέπουμε όντως ότι έχουμε 1-1 και 1 αντίστοιχα η ένδειξη υψηλού δυναμικού στην έξοδο. Άρα είδαμε πάλι κάτι ενδιαφέρον στη συγκεκριμένη πλακέτα, με αντίστοιχες φωτεινότητες στα λογικά 1, και έχουμε τελειώσει με το τρίτο σε σειρά εργαστήριο λογικής σχεδίασης που αφορούσε την υλοποίηση των λογικών πυλών.